Σπύρος Κέις, Fendi Beats. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Fendi Beats. Στο σημερινό επεισόδιο θα μιλήσουμε για τα actions, τις δράσεις δηλαδή, που είναι προμαγνητοσκοπημένες δράσεις που μπορούν να αναπαραχθούν ανά πάσα στιγμή. Τι εννοώ? Καταρχήν, ας δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε ένα action στο Photoshop. Θα ψάξω για free Photoshop actions, δηλαδή δωρεάν action του Photoshop. Στο ίντερνετ, ανοίγω ένα τυχαία, δεν έχουμε κανένα site παρεδώσε. Έχει λοιπόν retro actions, ας δούμε αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν είναι όντως δωρεάν. Γιατί κάποια από αυτά τα site λένε ότι είναι δωρεάν και μετά σου λένε α, δεν είναι ακριβώς δωρεάν, είναι κάπως δωρεάν, πρέπει να προσέχετε πάρα πολύ. Κάποια σου λένε ότι είναι αρχικά δωρεάν, μετά σου λένε ότι κοίτα να δεις, είναι δωρεάν άμα αγοράσεις κάποιο άλλο. Παίζουν διάφορες παγίδες στο ίντερνετ. Αυτό φαίνεται να είναι δωρεάν, το κατέβασα, είναι ένα zip αρχείο, το ανοίγω. Όντως είναι ένα αρχείο ATN μέσα, ATN βγαίνει από το action, είναι το α, το τ και το νι, σημαίνει δράση. Έχω μπει στο κατάλογο και βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το αρχιάκι. Κλείνουμε αυτό, ανοίγουμε το Photoshop. Έχουμε εδώ την Ελιρόη ως μαγισούλα, ένα πίνα που είχαμε τραβήξει και θέλουμε να βάλουμε τη δράση και να χρησιμοποιήσουμε. Τι κάνουμε λοιπόν? Πάμε καταρχήν στο Window και επιλέγουμε το Actions. Αυτό μας ανοίγει το διάλογο των Actions. Έχω εδώ διάφορα υπάρχοντα ήδη Actions και πάμε και πατάμε εδώ τις πολλές γραμμές και εδώ επιλέγουμε Load Actions. Με αυτό φορτώνουμε δράση από ένα αρχείο. Ωραία. Ερχόμαστε εδώ λοιπόν, επιλέγουμε τη δράση, την ανοίγουμε, πατάμε το κουμπάκι Load και βλέπουμε ότι οι δράσεις φορτώθηκαν, είναι εδώ που λέει Preset Pro. Είναι 1, 2, 3, 10 δράσεις όπως είχε πει και ας πούμε επιχείρημα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τη δράση Crash. Πατάμε, την επιλέγουμε και πατάμε το Play. Αυτό τώρα την παίζει, επαναλαμβάνει δηλαδή τη δράση και μας βγάζει το αποτέλεσμα, βλέπουμε εδώ το συγκεκριμένο να βγάλει ένα group. Άλλες δράσεις μπορούν να βγάλουν μόνο ένα layer. Άλλες δράσεις μπορούν να βγάλουν layer με μάσκα. Είναι ανάλογα πώς το έχει προγραμματίσει κάθε δράση. Είναι πολύ έντονο το εφέ όμως, οπότε θα βάλω ας πούμε 10% opacity, να γίνει λίγο πιο ομαλό. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν, θέλουμε να δούμε τι κάνει αυτή η δράση. Βλέπουμε έχει βγάλει κάποια layers, αλλά προφανώς δεν ξέρουμε τι κάνει το καθένα. Μπορούμε να κάνουμε κλικ στο καθένα φυσικά και να δούμε. Αλλά αν θέλουμε να δούμε ακριβώς τι έκανε και πώς το έκανε, γιατί μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε κάποια δικιά μας δράση ή για να εμπνευστούμε για κάποιο δικό μας εφέ, μπορούμε να έρθουμε στη δράση, όπως είδατε, να την ανοίξουμε. Και εδώ μας δείχνει τι κάνει. Όλα τα βήματα που έχουμε γνωστοποιηθεί είναι εδώ. Π.χ. ξεκινάει, φτιάχνει το adjustment layer με όνομα contrast. Και έρχεται μετά και του βάζει αυτές τις τιμές. Contrast 64. Μετά πάει και φτιάχνει το vibrance. Του βάζει την τιμή 10 και 5, που είναι αυτό εδώ, βλέπουμε έχει τιμή 10 και 5. Και έτσι λοιπόν μπορούμε κάθε action να δούμε πώς δούλεψε, ώστε να εμπνευστούμε, να φτιάξουμε το δικό μας ή να αντιγράψουμε ένα δικό μας ή οτιδήποτε. Ωραία αυτά θα μου πείτε, τώρα όμως πώς φτιάχνουμε ένα δικό μας action. Πολύ εύκολα, σβήνω αυτό εδώ. Πατάμε το new. Έτσι φτιάχνουμε μια δράση, θα την ονομάσουμε ας πούμε, όχι test, Fendi Beats 30, που είναι το αριθμός επεισοδίου και τώρα έχει ξεκινήσει και γράφει. Τώρα ό,τι κάνουμε θα καταγραφτεί. Π.χ. ας πούμε, έρχομαι στα layers και τους βάζω αυτή την τιμή. Μετά φτιάχνω ένα photo filter. Θέλω να την κάνω πιο θερμή την εικόνα. Ναι, ας κρατήσουμε τη φωτεινότητα. Το βάζω και αυτό. Και μετά θέλω να του βάλω και ένα gradient map. Με αυτό το gradient map. Και μετά να το βάλω αυτό σε soft color, σε soft light, συγγνώμη. 33. Έτσι θα να πάρει λίγο χρωματάκι. Τώρα έρχομαι στα actions και σταματάω το recording. Βλέπουμε λοιπόν ότι ό,τι έκανα έχει καταγραφεί. Τα σβήνουμε από εδώ τώρα. Και σήμερα θέλουμε να το ξανακάνουμε.
ερχόμαστε στο Action, επιλέγουμε το Freddy Beats 30, πατάμε play και βλέπουμε ότι αμέσως βγήκαν τα τρία Actions που είχα κάνει, ξαναπαιχτήκανε και ξαναδημιουργηθήκανε. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κι άλλα, θα μπορούσαμε π.χ. να έρθουμε εδώ και να συνεχίσουμε το recording και να πούμε τα επιλέγω όλα και τα κάνω ένα group και τα ονομάζω Freddy Beats 30. Τώρα σταματάω το recording. Θα σβήνω, ξαναπαίζω το action από την αρχή, πρέπει να πάω να το παίξω από την αρχή και βλέπουμε ότι έγινε ένα νέο group, Freddy Beats 30 με τα τρία actions μέσα. Έτσι λοιπόν μπορούμε να φορτώσουμε actions, να παίξουμε actions, να δημιουργήσουμε actions και άμα θέλουμε να σώσουμε ένα action να δώσουμε σε ένα φίλο μας π.χ. σε μια φίλη μας, πρέπει να επιλέξουμε το group, μόνο σε group κάνει export και να κάνουμε save actions. Έτσι θα βγάλουμε ένα ATN file που μπορούμε να το δώσουμε σε ένα φίλο μας ή σε μια φίλη μας και να κάνει τις δράσεις αυτές, να τις πάρει και να τις χρησιμοποιήσει και αυτός ή αυτή. Αυτά είχα να σας πω για τις δράσεις. Άμα είχατε κάποια απορία ή κάτι το οποίο δεν καταλάβατε, μπορείτε να μου στείλετε μήνυμα να γράψετε στα comments. Μπορείτε να κάνετε subscribe στο κανάλι μου, βγάζω περίπου ένα βίντεο κάθε εβδομάδα για συμβουλές με Photoshop. Και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να με βρείτε εδώ. Θα σας δω στο επόμενο Freddy Beats. Γεια σας.